σήμερα. Τελειώνει λοιπόν η εβδομάδα, ξεκινάει μια καινούργια για να δούμε λίγο πιο αναλυτικά πώς μπορεί να τελειώσει και πώς μπορεί να ξεκινήσει η επόμενη, ξεκινώντας βέβαια από τον κρυό. Σήμερα και αύριο όλα, καθότι και η σημερινή μέρα και η αυριανή είναι αρκετά ευνοϊκές και μάλιστα θα έλεγα ότι έχετε ένα πιο ευνοϊκό περιθώριο μέχρι και τη Δευτέρα για να μπορέσετε να ρυθμίσετε πάσης φύσεως εκκρεμότητες όπου και αν αυτές ανήκουν. Είναι επαγγελματικά, είναι οικονομικά θέματα, ό,τι και αν είναι αυτό μπορείτε κάπως καλύτερα και σήμερα και αύριο αλλά και τη Δευτέρα. Και για τις σχέσεις σας και για τις φιλίες σας η σημερινή μέρα και η αυριανή είναι πολύ πιο ευνοϊκές. Και να περάσουμε στον Ταύρο, η Κυριακή σαφώς πιο δική σας, δεδομένου ότι και η σημερινή μέρα και η αυριανή έχουν λιγάκι ζόρι. Είναι λίγο ανώμια τα πράγματα τα οποία θα χρειαστεί να συνδυάσετε, είτε στα επαγγελματικά είτε στα οικονομικά, αφήστε που έχει και λίγα έξοδα περισσότερα και η σημερινή μέρα και η αυριανή. Λίγο προσεκτικά και στις σχέσεις σας, δεν είναι ιδιαίτερα δύσκολες ημέρες. Είναι αυτές που λέμε έχουν τη βαβούρα, έχουν τα πολλά πράγματα που πρέπει να κάνουμε, πρέπει να ευχαριστήσουμε τους άλλους. Η Κυριακή όμως είναι εξαιρετικά ευνοϊκή και η Δευτέρα με τη νέα σελήνη που θα γίνει αρκετά ευνοϊκή, φίλοι στο πλευρό σας και καινούργια σχέδια. Και να πάμε στους διδύμους, σήμερα και αύριο ανάστες οξυγόνου και η σημερινή μέρα και η αυριανή είναι αρκετά ευνοϊκές, δύο ημέρες που σας δίνουν τη δυνατότητα να κινηθείτε κάπως καλύτερα σε ένα διάστημα που ήταν αρκετά κουραστικό από τις αρχές του Φλεβάρι, 1-2 Φλεβάρι που ξεκίνησε. Τίνει λοιπόν να ολοκληρωθεί τη Δευτέρα, πράγμα που σημαίνει ότι σιγά σιγά από την ερχόμενη εβδομάδα θα μπορέσετε σε όλους τους τομείς να διεκδικήσετε ένα καλύτερο αποτέλεσμα, να κινηθείτε κάπως πιο καλά, να ρολάρουν πράγματα καινούρια. Έτσι λοιπόν, σήμερα και αύριο, πιο ευνοϊκά, πιο προσεκτικά λίγο, Κυριακή όπου και αν είστε, αλλά και Δευτέρα. Και να περάσουμε στον καρκίνο, όλα τώρα και γρήγορα, διότι οι μέρες μέχρι και τη Δευτέρα έχουν μια μεγαλύτερη εύνοια. Μπορείτε και σε επίπεδο επαγγελματικό και σε οικονομικό, ό,τι μα ό,τι και αν είναι αυτό που σας απασχολεί, μπορείτε να το αντιμετωπίσετε κάπως καλύτερα ή μπορείτε να κλείσετε εκκρεμότητες, γιατί οι δυνατότητες που υπάρχουν από σήμερα μέχρι και τη Δευτέρα είναι πολύ πιθανόν ότι δεν θα είναι ίδιες την ερχόμενη εβδομάδα. Όχι ότι η ερχόμενη εβδομάδα τα στραβώνει όλα, τα χαλάει, όχι, αλλά υπάρχει μια ελευθερία κινήσεων και επιλογών που βέβαια είναι πολύ πιο θετική σε σχέση με την ερχόμενη εβδομάδα. Και σήμερα λοιπόν και αύριο και για τις σχέσεις σας καλύτερες ημέρες και για τα πρακτικά ζητήματα. Η Κυριακή όμως είναι κατά τη πιο ευνοϊκή. Και να περάσουμε στο Λέοντα, μόνο με συμβιβαστική διάθεση σήμερα και αύριο, καθότι είναι οι δύο ημέρες που εμπεριέχουν την πιο πολύ κούραση, τις υποχρεώσεις, τρέχα από εδώ να συνδυάσει το άλλο από εκεί και πάει λέγοντας και τι γνώμη έχει ο άλλος και οι άλλοι και πώς πρέπει να μην χαλάσουμε και τη διάθεση των άλλων και τα χατήρια. Είναι λοιπόν οι λίγο πιο δύσκολοι συμβιβασμοί και εξισορροπήσεις που πρέπει να γίνουν σήμερα και αύριο. Αλλά έχουμε να πούμε ότι η ερχόμενη εβδομάδα θα δημιουργήσει σταδιακά κάποιες πρώτες μικρές καλύτερες προϋποθέσεις. Σήμερα και αύριο λοιπόν και για τις σχέσεις μια στοιχειώδης προσοχή. Η Κυριακή είναι ουδέτερη και η Δευτέρα επίσης, πράγμα που σημαίνει ότι μπορείτε να κινηθείτε κάπως πιο άνετα παντού. Και να περάσουμε στην Παρθένο. Η Κυριακή λέει κουράζει περισσότερο, αλλά έτσι κι αλλιώς είσαστε στο τέλος ενός δύσκολου μεταβατικού διαστήματος. Η μετάβαση μπορεί να ήταν στα επαγγελματικά, περάσατε από άλλους ρυθμούς, από μια άλλη κατάσταση σε μια άλλη ή διεκδικείτε κάτι άλλο, κάτι διαφορετικό, κάτι καινούριο, το οποίο σιγά σιγά θα αρχίσει να παίρνει σάρκα και οστά από την ερχόμενη εβδομάδα, από την Τρίτη, Τετάρτη και ύστερα. Είναι λοιπόν οι τελευταίες ημέρες και συνήθως όταν ένα δύσκολο διάστημα ξεκινάει, έχουμε κάποιο γεγονός σημαντικό που διαφοροποιεί τα πράγματα και όταν τελειώνει έχουμε, αν θέλετε, την απόλυξη, τα παρελκόμενα αυτών που συνέβησαν. Άρα καλό είναι μέχρι και τη Δευτέρα
να είστε λίγο πιο προσεκτικοί και ιδιαίτερα θα έλεγα Κυριακή και Δευτέρα, γιατί και η σημερινή μέρα και η αυριανή είναι κάπως πιο ουδέτερες. Και η ταλαιπωρία δηλαδή δεν είναι πολύ σημαντική και η αντιπαράθεση που μπορεί να προκύψει ανάμεσα σε εσάς και το σύντροφό σας ή στενούς συνεργάτες, σήμερα και αύριο είναι πιο απλή. Η Κυριακή και η Δευτέρα όπου και αν είστε απαιτούν αυτές οι δύο ημέρες στοιχειώδη προσοχή. Και να περάσουμε στο ζυγό, τώρα όλα όσα μπορείτε, φυσικά και δεν περνούν όλα από το χέρι σας, φυσικά και δεν είστε κύριοι των πραγμάτων, ποιος είναι άλλωστε, ο άνθρωπος δεν είναι νησί, έχει με τους άλλους διασυνδέσεις, άρα λοιπόν θα πρέπει να δεχτεί και τις επιδράσεις και τις προτιμήσεις των άλλων και το δίκιο των άλλων. Αυτές λοιπόν οι μικρές ισορροπίες που πρέπει να κρατηθούν σήμερα και αύριο, γιατί, για να αποδώσουν, γιατί είναι δύο πιο ευνοϊκές ημέρες. Αν μπορείτε να κάνετε μια παρέμβαση κάπου, πείτε ας πούμε ότι περιμένετε μια συνάντηση και μπορείτε ή να την προετοιμάσετε καλύτερα ή να βρείτε τα επιχειρήματα που σήμερα και αύριο είναι πολύ πιο εύκολο ή ακόμα απλά να τα περάσετε καλά και να έχετε και ένα καλύτερο αποτέλεσμα στη δουλειά σας, σε οικονομικά θέματα, στην υγεία, στην ομορφιά, είναι αυτό που λέμε να ενισχύσω τον οργανισμό μου και πάει λέγοντας. Και σήμερα και αύριο δύο καλύτερες ημέρες παντού. Και για τις σχέσεις σας, η Κυριακή δεν είναι αρνητική και η Δευτέρα περίπου στο ίδιο μήκος κύματος. Και να δούμε το Σκορπιό, σήμερα και αύριο, οι δύο ημέρες που έχουν τη μεγαλύτερη πίεση, γιατί είναι πολλά τα θέματα που θα χρειαστεί να αντιμετωπίσετε, γιατί πρέπει το μυαλό να δουλεύει πολύ, αλλά όχι μόνο το μυαλό. Είναι οι λεπτές ισορροπίες που πρέπει να κρατηθούν στις σχέσεις, να μην δυσαρεστήσουμε πολύ, να μην χάσουμε κι εμείς, να μπορούμε να φέρουμε τα αντίθετα πράγματα σε μια ισορροπία, το σπίτι σαν χώρος με τις ανάγκες, πως λέμε ο χώρος αυτός, το σπίτι να κάνω τούτο, έχει έξοδα, οι δικοί μας άνθρωποι που πιθανόν ζητούν από μας, από σας εν προκειμένου, αλλά από την άλλη μεριά έχετε και βοήθεια αυτό τον καιρό, δηλαδή δεν είναι ξεροσφύρι, πρέπει να κάνω αυτό και πρέπει να κάνω εκείνο. Σήμερα και αύριο όμως είναι δύο ημέρες λίγο πιο δύσκολες, πιο φορτωμένες. Κυριακή και Δευτέρα όμως είναι πραγματικά ευνοϊκές, όπου και αν είστε, ό,τι και αν διεκδικείτε, ό,τι και αν θέλετε να πετύχετε. Έχετε μια εύνοια μεγαλύτερη Κυριακή και Δευτέρα. Και να περάσουμε στον τοξότη. Εδώ λέμε προσέξτε την Κυριακή. Στην ουσία είναι αυτό που λέμε το τελείωμα ενός δύσκολου διαστήματος που εδώ μπορεί να είναι οι ουρές ακόμα των προβλημάτων και των θεμάτων που δεν έχουν διευθετηθεί. Πώς λέμε ακόμα είμαι σε κρεμότητα, περιμένω να δω τι θα κάνει αυτός, τι πρέπει να κάνω εγώ, πώς είναι οι συνθήκες, πώς είναι οι καταστάσεις. Έτσι λοιπόν σιγά σιγά, καθώς η καινούργια εβδομάδα που θα έρθει θα προχωράει, θα δημιουργεί και καλύτερες προοπτικές, θα ξεκαθαρίζει λίγο τις ασάφειες όπου και αν υπάρχουν αυτές, ή στα επαγγελματικά ή σε οικονομικά θέματα, που τα οικονομικά ακόμα δεν μπορούμε να πούμε ότι μπαίνουν σε καλό δρόμο. Αυτό θα προχωρήσει ο Μάρτης αρκετά ακόμα για να το πούμε, αλλά η σημερινή μέρα και η αυριανή έχουν λίγο πιο ευνοϊκό υπόβαθρο παντού, και για τις σχέσεις και για τούτο και για εκείνο. Δεν είναι όμως το καλύτερο. Είμαστε λοιπόν στο τέλος και το τέλος είναι η Κυριακή και η Δευτέρα, δύο ημέρες που πραγματικά είναι λίγο πιο δύσκολες, θα πρέπει να τις προσέξετε παντού ιδιαίτερα. Και να περάσουμε στον εγώ καιρό, έως και την Κυριακή, έως και τη Δευτέρα είναι το σωστό να πούμε, αλλά έως και την Κυριακή περισσότερο, αυτή η χάρη. Η χάρη που μπορεί να σας δοθεί στο να μπορέσετε να έχετε ένα καλύτερο αποτέλεσμα σε μια δουλειά, σε μια διευθέτηση μιας εκκρεμότητας που πιθανόν σας προβληματίζει και αυτή μπορεί να έχει σχέση με τα επαγγελματικά, με οικονομικά θέματα. Ακόμα και η υγεία παίζει. Το να κάνει κανείς μια εξέταση μέχρι και τη Δευτέρα που μπορεί να αποφύγει ένα μπέρδεμα. Όχι ότι μέχρι σήμερα θα είναι άρρωστος και από τη Δευτέρα και μετά θα γίνει χειρότερα ή καλύτερα. Όχι βεβαίως, το μπέρδεμα προσπαθούμε να αποφύγουμε. Η σημερινή μέρα και η αυριανή είναι αρκετά καλές και για τις σχέσεις και για τα ζητήματα τα πρακτικά, αλλά και η Κυριακή ακόμα και η Δευτέρα έχουν και αυτές τη δική τους χάρη και για τις σχέσεις σας και για τα συμφέροντά σας. Και να περάσουμε στον υδροχό.
Ό,τι μπορείτε, όπως μπορείτε, όχι ό,τι προαιρείστε. Είναι δύο δυναμικές μέρες, και η σημερινή και η αυριανή, που μπορείτε να συνδυάσετε ακόμα και ανώμια πράγματα. Ναι. Να πάω εδώ, να κάνω εκείνο, να μιλήσω με τον άλλον, να ξεμπερδέψω με το θέμα που με απασχολεί ή τουλάχιστον να προωθήσω λίγο καλύτερα τα πράγματα. Όμως και η Κυριακή και η Δευτέρα δεν είναι αρνητικές και έτσι οξύνουν λίγο το πνεύμα γύρω από τα οικονομικά η Κυριακή και η Δευτέρα. Επίσης να πούμε ότι η καινούργια εβδομάδα που έρχεται δεν είναι ιδιαίτερα δύσκολη. Άρα λοιπόν ξεκινήστε σήμερα, αύριο, Κυριακή, Δευτέρα, καλές, μέτριες, καλούτσικες και για τις σχέσεις σας και για τις δουλειές σας και για αυτά που θέλετε να επιτύχετε ή να αποφύγετε, γιατί έχουμε και τέτοια. Και να περάσουμε στους ηχθείες λίγο ακόμα, να τόσο δά όσο πατάει η γάτα και καθαρίσατε. Καθαρίσατε τρόπος του λέγειν. Σημασία έχει ότι και η σημερινή μέρα δεν είναι αρνητική και η αυριανή, αλλά πολύ περισσότερο μπορώ να πω ότι η Κυριακή και η Δευτέρα είναι δύο σύνθετες ημέρες. Από τη μια μεριά κλείνουν ένα δύσκολο διάστημα που ξεκίνησε στις αρχές του Φλεβάρι, άρα μπορεί ακόμα να έχουν ουρές προβλημάτων που πρέπει να διευθετηθούν. Θα δείτε ότι από την Τρίτη σταδιακά και μετά θα μπορείτε πολύ καλύτερα σε όλους τους τομείς. Και η σημερινή μέρα και η αυριανή, όχι αρνητική, Κυριακή και Δευτέρα πιο δικές σας, αλλά με μία προσοχή, γιατί ακόμα είναι αυτό που λέμε εκεί που μπορεί να την πατήσω, να μην κάνω καλούς υπολογισμούς. Σίγουρα η Δευτέρα με την νέα σελήνη θα δημιουργήσει σταδιακά καλύτερες προϋποθέσεις παντού. Να είστε καλά. Καλό κλείσιμο εβδομάδας, καλό Σαββατοκύριακο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.